Τώρα, δώρο ζωής από την οικογένεια 22χρονου που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες σε τροχαίο στους Αγίους Θεοδόρους επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι γονείς του νεαρού βρήκαν τη δύναμη να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων του παιδιού τους. Θα επιστρέψουμε στη Μέρη την Τεριωτάκη για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και εξαιρετικά ανθρώπινο το γεγονός ότι η οικογένεια αυτή, μέσα στον ασύλληπτο πόνο που βιώνει, σκέφτηκε τον συνάνθρωπο, τους συνανθρώπους. Είναι πραγματικά μια πραγματική πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης. Νομίζω ότι συμπυκνώνει αυτή η πράξη όλες τις αρχές και τις αξίες της ανθρωπιάς, του ανθρωπισμού, της αγάπης, της αδερφοσύνης, της ενσυναίσθησης, Κατερίνα, και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που οι τραγικοί γονείς αποφάσισαν για τον 22χρονο Αντώνη. Σήμερα 5 συνάνθρωποι μας, πρέπει να σου πω, είναι ευτυχισμένοι. 5 συνάνθρωποι μας και οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να ξεφυσίξουν, γιατί ξέρουν ότι μια δεύτερη ευκαιρία ζωής τους χαρίστηκε μέσα από τον θάνατο. Προσφέρθηκε η ζωή. Ο 22χρονος Αντώνης έγινε ουσιαστικά η γέφυρα που ενώνει το θάνατο με τη ζωή. Ο 22χρονος Αντώνης είχε ένα τροχαίο ατύχημα. Με τη μηχανή του συγκρούστηκε με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο στις 22 Αυγούστου στον βόρειο οδικό άξονα στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Από την πρώτη στιγμή το παλικάρι σήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη ήδη από τα πρώτα λεπτά. Δόθηκε μάχη από τους γιατρούς, ωστόσο ο νεαρός δεν κατάφερε να επιστρέψει. Όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος, οι γονείς του πήραν τη γενναία απόφαση και αποφάσισαν να χαρίσουν ζωή μέσα από το θάνατο του δικού τους παιδιού. Χτες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εξετάσεων και των πρωτοκόλων που απαιτούνται, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της δωρεάς οργάνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κατέφτασαν τα μεσάνυχτα μεταμοσχευτικές ομάδες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Ιταλία, και αργά σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, έφυγαν οι μεταμοσχευτικές ομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας. Το Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας έλαβε τον αριστερό νεφρό. Η μεταμοσχευτική ομάδα του Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης έλαβε το ύπαρ και το δεξιό νεφρό. Στο αονάσιο μεταφέρθηκε η καρδιά και οι πνεύμονες στην Πάδοβα της Ιταλίας. Η μεταμοσχευτική ομάδα του συγκεκριμένου νοσοκομείου, με το οποίο η χώρα μας έχει πολύ στενή συνεργασία, έλαβε τους πνεύμονες του 22χρονου Αντώνη, και έτσι απόψε, όπως είπαμε, 5 συνάνθρωποι μας έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν και φυσικά να δοξάζουν για πάντα τον Αντώνη και την οικογένειά του. Είναι μια γενναία απόφαση αυτή, είναι μια θεάρεστη πράξη, είναι αυτό που είπες. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή. 5 ασθενείς, 5 συνάνθρωποι μας έχουν αυτή τη στιγμή μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, Μέρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.